Που έπαθα σοκ με το που το είδα. Λέω τι έξυπνο πράγμα ήταν αυτό, τι ήταν. Και έτσι ξεκίνησε και η ιστορία να δημιουργεί και στους τηλεθεατές μια εντύπωση πόσο έξυπνο ήταν. Πρωτότυπο. Άρα λοιπόν, φέτος το βραβείο, λοιπόν, τρέιλερ, το δίνω. Αφού δεν έχει τηλεοπτικά βραβεία, θα με επιτρέψετε, σαν παλιός τηλεπαρουσιαστής, να το δώσω λοιπόν στο σασμό. Το αποδεχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα είναι ένα σύνολο που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Γιατί πιστεύεις ότι έχει αγαπηθεί? Γιατί? Το θέμα είναι πρωτότυπο. Συνήθως μέχρι σήμερα σειρές που έχουν γίνει κατά το παρελθόν ή και ταινίες αναφέρονται στη βεντέτα. Τι σημαίνει βεντέτα, πώς, τι ψάχνουμε. Ο σασμός καταπιάνεται με την επόμενη μέρα της βεντέτας. Τι γίνεται μετά από αυτό. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Ο σασμός είναι καλό πράγμα ή κακό πράγμα? Όποιο και να ρωτήξει θα σου πει καλό πράγμα. Εγώ, Γρηγόρη, έχω και μία άλλη σχέση πολλά χρόνια τώρα, μη με ρωτήξει γιατί, με τις φυλακές. Δεν έχω κάνει φυλακή εγώ, αλλά έχω σχέση. Μου δόθηκε η δυνατότητα και ως καλλιτεχνικός διευθυντής όλες οι παραγωγές οι χειμωνιάτικες τις πήγαινα σε αγροτικές φυλακές της Αγιάς δωρεάν. Μετά από πολλά χρόνια μου δόθηκε η δυνατότητα να πάω στις φυλακές υψίστης ασφαλείας κάτω στα Χανιά για 2 χρόνια εθελοντικά να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Εκεί γνώρισα ανθρώπους από όλο τον κόσμο με βαριά ποινικά αδικήματα, πολύ βαριά. Έχω τώρα που κατέβηκα κάτω 8 Νοέμβρη που γιόρταζα, είπα στη γυναίκα μου και στο γιο μου, επειδή δεν είχα χρόνο, τη μισή μέρα θα την κάνω στο σπίτι και την άλλη μισή θέλω να πάω εδώ στους ανθρώπους στη φυλακή. Πήγα στις 10 η ώρα το πρωί, 10 και μισή και έφυγα 5 το απόγευμα. Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα, ό,τι και αν έχει κάνει, που εμένα δεν με ενδιαφέρει, ούτε δικαστής είμαι να κρίνω, δεν έχει μόνο το δακτυλικό αποτύπωμα εδώ. Το έχει εδώ. Και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Βέβαια θα μου πεις, δικαιολογείς έναν άνθρωπο να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου? Όχι. Όχι. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ή σχεδόν όλοι, για ένα κύριο λεκτό, θέλει να εξαγνιστεί η ψυχή τους. Ήταν η κακιά η ώρα. Και το εννοούμε αυτό. Δεν γίνονται προμελετημένοι φόνοι κάτω στην Κρήτη τόσο πολύ. Εμβρασμό ψυχής βεβαίως μπορεί να είναι οικογενειακά και τέτοια και όλα αυτά. Μιλάς για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έτσι είναι αυτό που λες, ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, για να μην παρεξηγηθούν οι κουβέντες σου. Αυτό το όχι, λέω. Όχι, βέβαια. Υπάρχουν, το ξέρουμε ότι υπάρχουν και προμελετημένες ιστορίες και άνθρωποι που σκεφτόνται να κάνουν πράγμα, κακό. Κάθε πράγμα είναι κάθε διαφορετικό. Κάθε πράγμα είναι, ναι, είναι διαφορετικό. Ο σασμός δεν έχει κανένα στόχο, και το βιβλίο και η σειρά, ούτε να φέρει παλιά πράγματα στην επιφάνεια, καμία σχέση, ούτε ονόματα, ούτε τόποι, ούτε ιδιαίτεροι χαρακτηρισμοί. Εμάς μας ενδιαφέρει ως σειρά να δείξουμε αυτό που λέμε την αυτοματοποίηση της κοινωνίας, πώς λειτουργεί μια κοινωνία πριν, το πριν δεν φαίνεται δυστυχώς, αλλά κυρίως το μετά, για να γίνει το σιάξιμο, να σταματήσει το κακό εκεί που έγινε. Γι' αυτό, μάλιστα, υπάρχουν και οι σασμοί. Πρόσφατα στις φυλακές μέσα που σου λέω που πάω, έγινε σασμός 2 οικογενειών. Η μία οικογένεια βάφτισε το παιδί της άλλης οικογένειας μέσα στη φυλακή. Τι εκεί. Ωραία αυτό που μου λες. Έγινε σασμός δηλαδή. Πριν από 10 μέρες έγινε αυτό. Την ώρα του τρέιλερ έμαθα τι σημαίνει. Συμφιλίωση. Αυτό που μου λες τώρα, Μιχάλη μου, είναι καταπληκτικό. Το φτιάξιμο που λέμε, ο σασμός, το φτιάξιμο. Πριν από 10 μέρες. Τι υπέροχο και πράγμα. Πολλά, και πολλά άλλα πράγματα. Τι υπέροχο πράγμα είναι αυτό. Ναι. Να ενώθηκαν αυτές οι δύο που πραγματικά βλέπεις μετά από πόσα. Δηλαδή υπάρχουν βιντεότητες που κρατήσανε πόσα χρόνια, Μιχάλη, και 50 και 60 χρόνια. Ναι, μέχρι το 65 κάπου εκεί, δηλαδή από το 40 τόσο μέχρι το 65,
ήταν δύσκολα τα πράγματα γενικότερα. Μπορούσε ο εγγονός, ας πούμε, να πάει για τον παππού του να... Βέβαια. Χάθηκαν παιδιά τόσο άδικα. Χάθηκε πολλής κόσμος, αλλά σου ξαναλέω και πάλι. Εγώ προσπαθώ να μπω στο μυαλό αυτού που πάει και κάνει αυτό το πράγμα. Και καταλήγω σε αυτό που όλοι λέμε κάτω, όχι από φόβο. Κακιά η ώρα, η στιγμή, το δευτερόλεπτο. Εδώ βλέπεις αφαιρεί ένας άνθρωπος τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου για το παρκάρισμα. Τι μου λες τώρα, όχι αυτή η θέση είναι δική μου, όχι δική μου, ξέρω εγώ, κρατάει ο άλλος ένα σιδερικό ή του πιάνει το κεφάλι, το κοπανάει εκεί, τον αφήνει. Ένα παρκάρισμα. Δεν ξέρεις πώς λειτουργεί και όλοι μας είμαστε εν δυνάμει υποψήφοι για τα πάντα. Όλοι μας. Αν νομίζουμε δηλαδή ότι εμείς που είμαστε απ' έξω, είμαστε καλοί άνθρωποι και δεν πρόκειται να φτάσουμε εκεί, εγώ για τον εαυτό μου λέω, δεν ξέρω. Έχω φιλοσοφήσει βέβαια τα πάντα, λέω ότι είμαι καλός άνθρωπος, κάνω το σταυρό μου, προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους, για την οικογένειά μου, αλλά... Τι κακιά την ώρα δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω τι λες, Μιχάλη, καταλαβαίνω. Και επειδή τώρα, ξέρεις, ίσως σε κάποιους τα λόγια σου να φανούν λίγο ενοχλητικά, αλλά επειδή τώρα εσύ έχεις και αυτή τη σχέση με τους ανθρώπους από τη φυλακή και ξέρεις, είναι τελείως διαφορετικά όταν ζεις, μιλάς, έχουν κλάψει κάποιοι στον νόμο σου. Καταλαβαίνω πολύ καλά τα συναισθήματά σου ποια είναι. Και, έχουν γίνει, αυτά και έχουν γίνει. Και θα πω και κάτι και έτσι, μια και το φέρνει και η ευκαιρία. Τα έπρεπε και σε αυτή τη χώρα, έτσι, ξαναλέω, δεν βάζω τα πάντα στο ίδιο τσουβάλι. Όχι. Ασυζητητή. Αλλά ξαναλέω ότι θα πρέπει και αυτή η χώρα, γι' αυτό και λέγονται σοφρονιστικά ιδρύματα, να μάθει αυτή η χώρα και να δίνει μια προτεραιότητα στους ανθρώπους που βγαίνουν από τη φυλακή να μπορούσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Γιατί δεν έχουμε καν με το που λέμε ο άλλος έκανε φυλακή, όπα κάνουμε λίγο μία έτσι, φοβόμαστε τώρα να το βάλουμε στη δουλειά μας. Θα έπρεπε υποχρεωτικά αυτή η χώρα να προσπαθεί να βρίσκει θέσεις εργασίας σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους ξαναβάλει και να τους κοινωνικοποιήσει. Γιατί αν βγεις από τη φυλακή για κάτι που έκανες, τιμωρήθηκες, πλήρωσες, έτσι. Αυτή είναι η νόμη μας, αυτό είναι το δίκαιο. Πλήρωσα πόσα χρόνια, αυτό που είναι, ναι. Αν βγω και έξω. Αν βλέπω μια κοινωνία να μου γυρίζει την πλάτη, θα γίνω 10 φορές μετά πιο απότομος και πιο επιθετικός, γιατί δεν θα βρω πουθενά μια αγκαλιά. Σωστά τα λες. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Πού είναι τα σοφρονιστικά εδώ, ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους αυτούς που βγαίνουν έξω. Ένας μια αγκαλιά δεν δίνει. Τίποτα. Όλοι τους γυρνάνε την πλάτη. Ως αριθμούς, ως νούμερα. Ως νούμερα. Ως νούμερα είναι το νούμερο τάδε που βγήκε από εκεί. Ευτυχώς όμως που τα αντανακλαστικά της κοινωνίας γενικότερα κάτω στην Κρήτη είναι πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά. Ο Κρητικός, Γρηγόρη, είμαστε μια άλλη ράτσα που έλεγε ο Καζαντζάκης. Είναι γενναιόδωρος, γενναιόψυχος. Είναι χουβαρτάς στα αισθήματα και όχι μόνο. Είναι φιλόξενος. Έχει ένα αξιακό σύστημα πολύ δυνατό. Και πριν γίνει το όποιο κακό μικρό μπει στο στόχαστρο κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα κύρος και έχουν ένα σεβασμό, θα πάνε να τους τα σιάξουν πριν μεγαλώσει αυτό το κακό. Είμαστε θερμοί. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε όλα τα καλά, αλλά έχουμε και τα τρελά. Δεν δικαιολογώ καμία τέτοια παραβατική πράξη, αλλά από την άλλη σου λέω, και να πω και ξέρεις εσύ ρε Μιχάλη, αύριο αν σου τύχει κάτι, Μιχάλη μου, τι θα κάνεις. Καταλαβαίνω τι λες, τη συγχώρεση, για τη συγχώρεση αναφέρεσαι εσύ, που είναι επίσης μεγάλο πράγμα να το βιώσεις. Να πω και κάτι άλλο που έχει να κάνει και με την Κρήτη τις τελευταίες μέρες. Και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι κάθε φορά που γίνω στην τηλεόραση και έχω την ευκαιρία θα το λέω. Να σεβαστούμε την επιλογή του κάθε ανθρώπου, και δεν μιλάω για βεντέτες τώρα, να θέλει να μείνει μόνος του. Αν μια γυναίκα θέλει να χωρίσει και να μείνει μόνος, μόνη της, να σεβαστούμε ότι θέλει να μείνει μόνη. Γιατί ακούμε για αυτές εδώ τις γυναικοκτονίες που ο άλλος δεν δέχεται και λέει, άμα δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανένας. Τι λες, ρε φίλε, γιατί. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, γιατί, ρε φίλε μου. Ο εγωισμός. Ναι, ο εγωισμός. Ό,τι και να κάνεις, θα σου λέω, ο εγωισμός. Ναι, και επειδή συζητάμε για αυτά τα πράγματα και θα το λέω συνεχώς. Σεβαστείτε την επιλογή του κάθε ανθρώπου. Σεβαστείτε τις επιλογές της κάθε γυναίκας να θέλει να χωρίσει, να θέλει να μείνει. Δύσκολο, πολύ δύσκολος ο χωρισμός και ειδικά όταν έχεις όνειρα με κάποιον. Αλλά υπάρχουν όμως και ειδικοί άνθρωποι που μπορείτε να πάτε εσείς που νιώθετε ότι τα νεύρα σας δεν τα σηκώνετε.